Την ώρα που οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία από τη μια και τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη από την άλλη αυξάνονται αναφορικά με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα νυχτά της Κύπρου, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν αυτό που εμφανίζουν ως τα μεγαλύτερα γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού τους, τα οποία διεξάγονται σε τρεις θάλασσες που βρέχουν τη χώρα. Η ονομασία της άσκησης είναι Θαλασσόλικος και το δικό της ρόλο φαίνεται να παίζει η θαλάσσια περιοχή βόρεια και κεντρικά της Κρήτης, όπου θα βρίσκεται τουρκικό υποβρύχιο, σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές. Η άσκηση Θαλασσόλικος θα διαρκέσει έως τις 25 Μαΐου και είναι μεγαλύτερη από την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα 2019. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, συμμετέχουν 131 πολεμικά πλοία, 57 αεροπλάνα και 33 ελικόπτερα. Πηγές αναφέρουν ότι η Τουρκία έκανε γνωστό στο παραένα την πρόθεσή της να στείλει υποβρύχιό της στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Μάλιστα, εκτιμάται ότι αυτός είναι και ο λόγος της ακύρωσης βολών από το πεδίο βολής Κρήτης με οπλικά διαεροπορικά συστήματα της Γερμανίας που είχαν προγραμματιστεί για αυτές τις μέρες. Ο τουρκικός τύπος αναφέρει ότι η νέα άσκηση, η οποία θα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, θα περιλαμβάνει σενάρια πολέμου σε στρατηγικό επίπεδο. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει. Για το μέρος που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, σήμερα νωρίς το πρωί ξεκίνησαν φρεγάτες, καταδρομικά υποβρύχια, βοηθητικά πλοία από το λιμάνι Εξάζ. Με βάση τις ανάγκες του σεναρίου, για ασύμμετρη απειλία κινητοποιήθηκε φρεγάτα τρομοκρατών αλλά και ελικόπτερο τρομοκρατών. Επίσης, με βάση τις ανάγκες του σεναρίου, θα πραγματοποιηθούν βολές από ξηρά σε θαλάσσιους στόχους. Σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές, οι σύμμαχοι δείχνουν την κατανόηση μιας μεγάλης διακλαδικής άσκησης χώρας κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, οπότε και δεν αναμένεται κάποιο άλλο είδους αντίδραση. Άγνωστο παραμένει αν το τουρκικό υποβρύχιο τις επόμενες ημέρες θα επιδοθεί σε ανθυποβριακά γυμνάσια, γεγονός που θα φέρει στο βόρειο κρητικό πέλαγος πτήτικα μέσα της γειτονικής χώρας.